Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Ένα οδηγητικό θεωρητικό vlog στο οποίο θα μιλήσουμε για όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία τέθηκαν στο βίντεο της προηγούμενης Κυριακής 26 Μαρτίου 2023, στο οποίο είχα κάνει ουσιαστικά ένα βίντεο απάντηση σε ένα συγκεκριμένο βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο στην αγγλική γλώσσα, το οποίο αποφώνησα, μετάφρασα και έκανα αυτό το βίντεο με τίτλο «Να γιατί δεν πρέπει να βγαίνεις με μεγαλύτερες γυναίκες, η σκληρή αλήθεια», και στην ουσία έδωσα μια σκληρή απάντηση. Όμως και κάτω από το βίντεο τα δικά σας τα σχόλια ήταν έτσι πολύ, θα έλεγα, δημιουργικά και έδωσαν τροφή για σκέψη, αλλά και εγώ ίδια σκέφτομαι διάφορα πράγματα τα οποία θέλω να συζητήσουμε στο σημερινό βίντεο, καθώς και με αφορμή κάποιες ιστορίες ουσιαστικά που μου στείλατε μετά από εκείνο το βίντεο. Λοιπόν, είναι αλήθεια πως στην εποχή μας οι ερωτικές σχέσεις είναι πάρα πολύ δύσκολες. Εδώ θα αναφέρω την ιστορία μιας κοπέλας, περιληπτικά και ανώνυμα φυσικά, η οποία μου έγραψε την επομένη αυτού του βίντεο και μου λέει: «Κοίταξε, τώρα κάνει νόημα για μένα τι συνέβη και στην τελευταία μου σχέση που σου είχα γράψει και παλιά». Η κοπέλα αυτή εργάζεται σε έναν χώρο. Η ίδια είναι σε ψηλή θέση στην ιεραρχία της εταιρείας, της υπηρεσίας που δουλεύει, δεν ξέρω ακριβώς. Και την πλησίασε ένας τύπος, ο οποίος είναι κοντά στην ηλικία της, ηλικιακά, είναι και δύο γύρω στα 40. Δεν τη ρώτησε πότε την ηλικία της, αλλά λέει, ξέρει ότι πάνω κάτω είμαστε το ίδιο. Ο οποίος την πλησίασε, της έκανε πολύ κόρτε, βλέπε love bombing, βλέπε ναρκισισμός. Και μάλιστα το φλερτ που της έκανε ήταν πολύ ιδιαίτερο, γιατί της έλεγε συνεχώς ότι εγώ είμαι εναντίον της πατριαρχίας και εγώ είμαι εναντίον όλων αυτών των απόψεων για τις γυναίκες οι οποίες είναι υποτιμητικές και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και εγώ είμαι και φεμινιστής. Ναι, έγιναν τώρα οι κρυφονάρκησοι φεμινιστές. Εγώ δεν ξέρω, πάντα νιώθω κάπως περίεργα με ακούω έναν άνδρα να λέει ότι είμαι φεμινιστής, χωρίς να σημαίνει ότι όποιος το λέει είναι και κρυφονάρκησος, σε καμία σχέση. Αλλά γιατί να έχεις ανάγκη να πεις είμαι φεμινιστής? Δείξε τους στην πράξη ότι είσαι φεμινιστής, ανθρωπιστής, ότι σέβεσαι τους ανθρώπους, τα δικαιώματα τους, ότι έχεις επίπεδο. Δείξε τους στην πράξη, δεν είναι ανάγκη να το πεις. Λοιπόν, ή να το δηλώσεις. Και θέλω λίγο τη γνώμη σας σε αυτό, ότι μήπως κάποιοι άνθρωποι που νιώθουν πάρα πολύ έντονα την ανάγκη στην αρχή μιας γνωριμίας να κάνουν δηλώσεις του τύπου «εγώ είμαι ανθρωπιστής», π.χ. «εγώ είμαι φεμινιστής», «εγώ είμαι, ξέρω εγώ, το ένα», «εγώ είμαι το άλλο». Δηλώσεις για τον εαυτό τους έτσι κατηγορηματικές και να αποδώσουν στον εαυτό τους θετικά χαρακτηριστικά. Μήπως στην πραγματικότητα προσπαθούν να θολώσουν τα νερά, γιατί είναι ακριβώς το αντίθετο? Ίσως, λέω, ίσως. Τροφή για σκέψη. Γενικά τα μεγάλα λόγια και αυτές οι διακηρύξεις αρετής και αξίας δεν έχουν νόημα αν δεν ακολουθούνται και συμβαδίζουν με τις ανάλογες πράξεις. Και εγώ θα έλεγα κάποιος ο οποίος είναι όντως ανθρωπιστής, είναι όντως φεμινιστής, είναι όντως φιλόζωος, όντως έχει κάποια καλά χαρακτηριστικά, δεν νιώθει την ανάγκη να το διακηρύξει. Την αγκή να πει «εγώ είμαι φιλόζωος» ή «εγώ είμαι υπέρ των δικαιωμάτων της τάδε βάλω της ομάδας ή της παρατάδε». Όχι. Δεν είχε ανάγκη καμία να το μοιραστεί, γιατί δεν θεωρεί ένας ο οποίος όντως έχει αυτό την αρετή να μάχεται για την ισότητα, να μάχεται για τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεν το θεωρεί ότι κάνει κάτι σπουδαίο. Θεωρεί ότι ακριβώς κάνει το ανθρώπινο καθήκον του. Που το ανθρώπινο καθήκον του καθενός από εμάς είναι να σεβόμαστε και να αγαπάμε όλους τους ανθρώπους και όλα τα πλάσματα στη φύση και γενικώ στη φύση και το περιβάλλον κλπ. Λοιπόν, αυτός ο τύπος στο ψιστήρι που της έκανε της γυναίκας, η οποία νομίζω ήταν σε ελαφρώς ανώτερη θέση από αυτόν, δεν ήταν ακριβώς η προϊσταμένη του, αλλά είχε πιο ψηλή θέση στην ιεραρχία, της έκανε όλο αυτό το ψιστήρι που παρουσίασε τον εαυτό του ως τον μοντέρνο, τον φεμινιστή και δεν ξέρω τι άλλο. Τώρα μου έρχεται η λέξη λαϊκιστής. Φυσικά δεν θα πει κανένας «εγώ είμαι λαϊκιστής».
λαϊκιστής, αν δεν κάνω λάθος, σημαίνει ένας πολιτικός ο οποίος λέει λόγια τα οποία θα ικανοποιήσουν το λαϊκό αίσθημα χωρίς να τα εννοεί. Δεν είμαι σίγουρη για αυτόν τον όρο. Έχουμε φοβερούς φιλολόγους και φιλολογίζονται στο κανάλι. Μπορούν στα σχόλια να μας εξηγήσουν το λαϊκιστής ακριβώς τι σημαίνει. Λοιπόν, αυτή έπεσε στα δίχτυα του, συνένεσε στο να τα φτιάξουν και τα φτιάξαν για ένα αλφα χρονικό διάστημα, όχι πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν ήταν διάστημα το οποίο υπερεύαινε το χρόνο, ας πούμε, ίσως και πιο λίγο. Και αυτός μετά εξαφανίστηκε. Βρήκε μια δικαιολογία και χωρίς δικαιολογία της έκανε ghosting. Και μου λέει, ανακαλύπτω εκ των υστέρων ότι αυτός ο τύπος τα έχει φτιάξει με μια κοπέλα που έχει τα μισά του χρόνια, την οποία την επιδεικνύει παντού, την οποία την προωθεί παντού με την έννοια του ότι βρίσκονται στον ίδιο εργασιακό χώρο και έχει τιμή του και καμάρι του να τα έχει φτιάξει με ένα κορίτσι που θα μπορούσε κάλλιστα να είναι κόρη του αν αυτός είχε κάνει παιδί νωρίς. Και μου λέει, τώρα καταλαβαίνω ότι αυτός είχε θέμα με την ηλικία μου και με έκρυβε. Μου έλεγε ότι εφόσον είμαστε στο ίδιο εργασιακό περιβάλλον δεν είναι σωστό να είναι γνωστή η σχέση μας κλπ. Ενώ τώρα που τα έχει φτιάξει με μια που έχει τα μισά του χρόνια, το θεωρεί μια χαρά να το δείχνει. Άρα το θέμα του και μαζί μου δεν ήταν ότι είμαστε συνάδελφοι. Και μου λέει αυτή η κοπέλα, μου λένε κάποιες φίλες μου, μήπως και εσύ θα έπρεπε να ήσουν πιο τρυφερή μαζί του και να του έδειχνες ευαλωτότητα και αδυναμία, γιατί οι άντρες αρέσκονται στις αδύναμες γυναίκες. Και εγώ της είπα όχι. Καταρχάς πρέπει να λυπηθούμε το κοριτσάκι που έχει μπλέξει με τον κάφρο, γιατί μόνο καφρίλα είναι να διακηρύσεις πως είσαι κάτι και να κάνεις ακριβώς το αντίθετο, γιατί μόνο καφρίλα είναι να χρησιμοποιείς μια γυναίκα μόνο για το σεξ και να μην τις το λες από την αρχή ξεκάθαρα ότι ξέρεις, εγώ προσωπικά για τους δικούς μου λόγους δεν θέλω μαζί σου να κάνω μια κανονική σχέση. Θέλω όμως να κάνουμε σεξ. Θες? Και αν θέλει και αυτή, να κάνετε με γεια σας, με χαρά σας. Όχι όμως να πουλάς φύκια για μεταξωτές κορδέλες και είσαι φεμινιστής και είσαι το ένα και είσαι το άλλο και να την πλησιάζεις και καλά, ολιστικά, ενώ στην πραγματικότητα να θες απλώς να πηδήξεις. Αλλά γιατί το κάνεις αυτό? Γιατί θες σεξ με συνέστημα? Γιατί θες να εξασφαλίσεις ότι θα σου κάτσει γυναίκα, ότι θα κάνεις σεξ μαζί σου? Γιατί ίσως να γνωρίζεις πως αυτή η γυναίκα δεν θα έμπαινε στη διαδικασία να δημιουργήσει μία σχέση μόνο σεξ. Μεταξύ πρέπει να ρωτάτε κιόλας, γιατί έχει γυναίκες οι οποίες θα το προτιμούσαν να είχαν μία σχέση μόνο σεξ, δεν έχουν χρόνο να ασχοληθούν για τα περαιτέρω. Αλλά εσείς από μόνοι σας υποθέτετε ότι όλες οι γυναίκες θέλουν σχέση. Δεν ισχύουν αυτά τα στερεότυπα ότι όλες οι γυναίκες θέλουν σχέση και όλοι οι άντρες δεν θέλουν σχέση. Εξαρτάται από τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά και από τη φάση της ζωής του στην οποία βρίσκεται και από το πώς και πόσο μπορεί να δώσει ή να δοθεί. Αν μπορεί να δοθεί συναισθηματικά ή όχι, ή οτιδήποτε. Το σεξ ως ανάγκη φυσιολογική υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους και αρκετοί άνθρωποι με υψηλή λίμπιντο μπορεί να σου πούνε, εγώ βρίσκομαι σε μια φάση στην οποία είμαι καλά με τον εαυτό μου, είμαι εντάξει με τη ζωή που κάνω, με ικανοποιεί η δουλειά μου, με ικανοποιούν οι ανθρώπινες σχέσεις που έχω, οι φιλικές σχέσεις, ξέρω εγώ, τα παιδιά μου αν έχω, είμαι εντάξει με τη ζωή μου και το κομμάτι που μου λείπει είναι το σεξουαλικό. Και δεν έχω χρόνο να επενδύσω στο να δημιουργήσω μια σχέση, να συγκατοικήσω, να παντρευτώ, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Θα ήθελα μια σχέση η οποία να είναι χαλαρή. Αν όμως εσύ υποθέτεις ότι αυτή η γυναίκα δεν θα έμπαινε σε μια διαδικασία να δημιουργήσει μια σχέση σεξουαλικής φύσεως μαζί μου και θα ήθελε και να την παντρευτώ και να κάνουμε και οικογένεια, οπότε εγώ πάω και της παρουσιάζομαι ως κάποιος που την βλέπει με αυτό το, υπό αυτό το πρίσμα της δημιουργίας σοβαρής σχέσεως και οικογενείας, ούτως ώστε αυτήνεις να χαλαρώσουν οι αντιστάσεις και να μου δοθεί συναισθηματικά και να κάνουμε και πολύ καλό σεξ, γιατί είναι πολύ διαφορετικό το σεξ με συναισθήματα από το σεξ χωρίς συναισθήματα. Κάποιοι από εσάς λέτε το ένα έρωτα και το άλλο σεξ, εγώ τα λέω και τα δύο σεξ, λέω σεξ με συναίσθημα και σεξ χωρίς συναίσθημα. Λοιπόν, είναι καφρίλα αυτό το πράγμα.
πες την αλήθεια σου. Σε γουστάρω, μου αρέσεις, θα ήθελα να φτιάξουμε κάτι το οποίο να βασίζεται στην αμοιβαία συνεννόηση, στον αμοιβαίο σεβασμό και θέλω να έχει μόνο αυτή την πτυχή. Δεν είμαι διατεθειμένος για άλλες πτυχές. Τι λες εσύ? Όχι όμως. Ήθελε όλο το πακέτο. Όλο το πακέτο με την έννοια όλων των ωφελημάτων μιας γυναίκας που ερωτεύεται έναν άνδρα. Και όχι μόνο την σεξουαλική πράξη, γιατί εδώ έτσι θέλω λίγο να σπάσω και λίγο κάποια κοινωνικά στερεότυπα. Επειδή υπάρχει αυτή η λαθεμένη πεποίθηση ότι οι γυναίκες κάνουν σεξ μόνο όταν έχουν συναίσθημα και ότι οι άνδρες μόνο είναι αυτοί που μπορούν να κάνουν σεξ χωρίς συναίσθημα. Εγώ εδώ θέλω να σας ενημερώσω, αγαπημένοι μου φίλοι και αγαπημένες μου φίλες, ότι είμαστε ζώα οι άνθρωποι, ναι. Είμαστε homo sapiens, είμαστε θηλαστικά. Και είναι πάρα πολύ έντονο σε κάποιους ανθρώπους ιδιαιτέρως το σεξουαλικό ένστικτο και όλοι μας μπορούμε να κάνουμε σεξ χωρίς συναίσθημα. Μπορούμε όλοι. Άνετα. Άνετα. Μπορούμε να κάνουμε σεξ μόνο με βάση την σεξουαλική επιθυμία, τη σεξουαλική έλξη, αλλά και τη λίμπιντό μας. Όλοι. Τώρα, κάποιοι ενώ μπορούν δεν το κάνουν επειδή επιλέγουν και μπράβο τους και δικαίωμά τους. Κάποιοι ενώ θα ήθελαν να το κάνουν δεν μπορούν να το κάνουν γιατί έχουν μέσα τους ενοχές, αναστολές και όλο αυτό το κοινωνικό λογισμικό που τους έχει εμφυτευτεί. Καλά κάνουν να το ψάξουν αυτό το πράγμα, να ξεφυτέψουν το κοινωνικό λογισμικό από το μυαλό τους για να απελευθερωθούν, όχι απαραίτητος για να κάνουν σεξ χωρίς συναίσθημα, αλλά για να μην ταρεπορούνται από αχρίαστες τύψεις, ενοχές και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Εν τω μεταξύ υπάρχει αυτή ο διαχωρισμός μεταξύ των ενοχών και της ντροπής. Λέει, ντροπή είναι όταν σε ενοχλεί τι θα πει η κοινωνία άμα μάθει ότι έκανες κάτι που είναι λάθος, ενώ ενοχή είναι όταν νιώθεις εσύ ίδιος άσχημα γιατί καταλαβαίνεις πως έκανες κάτι που νιώθεις λάθος. Αυτό το διαβάσαμε όλοι όσοι διαβάζουμε στη συμμετοχή και σχολιάζουμε το βιβλίο της Dr. Ράμαν, σε ένα από τα χαρακτηριστικά του ναρκισιστή, που λέει ο ναρκισσός χαρακτηρίζεται από αισθήματα ντροπής, όχι ενοχών, ντροπής. Δηλαδή ντρέπεται που θα μάθουν οι άλλοι τι μαλακίες έχει κάνει, δεν νιώθει ενοχές που έχει κάνει μαλακίες, δεν αντιλαμβάνεται το λάθος που έχει κάνει. Λοιπόν, εγώ είπα στην κοπέλα αυτή ότι πρέπει να λυπηθούμε τη μικρή που έμπλεξε με την καφρίλα του συγκεκριμένου. Εγώ της είπα ότι γλίτωσε. Μου λέει, ναι, όμως όταν κάνουμε δουλειά με τον εαυτό μας και όταν εξελισσόμαστε, χάνουμε πολλές ευκαιρίες. Τι ευκαιρίες της λέω να χάνεις? Έλα, κόρη μου, τι είδους ευκαιρίες χάνεις? Πες μου, τι είδους ευκαιρίες χάνεις? Τον κάθε κρυφονάρκησο? Τον κάθε κάφρο? Τέτοιες ευκαιρίες να τις χάσουμε. Και αυτά ισχύουν και για τις γυναίκες, εντάξει. Γιατί έχει και γυναίκες οι οποίες είναι παίχτριες, έχει και γυναίκες που είναι νάρκισσοι και έχει και γυναίκες οι οποίες παίζουν με τα συναισθήματα των ανδρών ή άλλων γυναικών ανάλογως ερωτικού προσανατολισμού. Δεν είναι μόνο οι άνδρες που είναι τέτοιοι παλιοχαρακτήρες, έχει και οι γυναίκες που είναι τέτοιες παλιοχαρακτήρες. Είναι ο χαρακτήρας και λέω τέτοιες που είναι τέτοιες παλιοχαρακτήρες. Τέτοιες, τέλος πάντων. Η σύνταξη μου και η γραμματική μου σήμερα δεν είναι στα καλύτερά της. Ελπίζω ο ήχος να είναι στα καλύτερά του, γιατί είναι το πρώτο βιντεάκι που φτιάχνουμε με το νέο μικρόφωνο. Λοιπόν. Της είπα, και θέλω και τη γνώμη σας σε αυτό, ότι παρά να φτιάξεις σχέσεις με τέτοιους τύπους, που δεν ξέρουν που τους πάντα τέσσερα και είναι γεμάτη στερεότυπα, προκαταλήψεις, σεξισμό, μισογενισμό και τα λοιπά, καλύτερα να μην φτιάξει σχέση. Αυτό της είπα. Ξέρω εσείς αν συμφωνείτε με αυτό. Δηλαδή, αν με την ψυχοεκπαίδευση, με την ψυχοθεραπεία και την προσωπική εξέλιξη φτάνουμε σε ένα σημείο που πλέον δεν χρειάζεται να μας
ταλαιπωρήσει μια κατάσταση 6 μήνες. Δηλαδή να μπούμε να κάνουμε μια σχέση, να πιστέψουμε ότι ο άλλος είναι φεμινιστής, ότι ο άλλος είναι όλα αυτά που λέει, πνευματικός, δεν ξέρω τι άλλο, άνθρωπος και αυτά. Και να δώσουμε με τα μούτρα και να ερωτευτούμε έναν ψεύτη και μετά να απογοητευτούμε και μετά να μας παρατήσει και μετά να νιώσουμε εξαπατημένοι επειδή θα καταλάβουμε ότι μας έκρυβε και μας είχε σαν την κρυφή του αμαρτία και μετά να απογοητευτούμε όταν δούμε ότι πήρε ένα κοριτσούδι και το κοριτσούδι το διαφημίζει δεξιά και αριστερά ενώ εμάς μας έκρυβε. Νομίζω ότι είναι πολύ λιγότερο ταλαιπωρητικό το να το δούμε από την αρχή και να το στείλουμε όπου θέλει να πάει. Και πραγματικά λυπάμαι πάρα πολύ για το νεαρό κορίτσι αυτό που λέει η κοπέλα, ότι τη διαφημίζει παντού και τη δείχνει και την κάνει και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και μου έρχονται στο μυαλό χιλιάδες ιστορίες, κυριολεκτικά χιλιάδες ιστορίες, ίσως 2-3 χιλιάδες ιστορίες, γιατί έχω λάβει στην καριέρα μου πάνω από 15-20 χιλιάδες email, ίσως λέω και λίγα, γυναικών, οι οποίες σε νεαρή ηλικία γνώρισαν έναν άνδρα μεγαλύτερο, ο οποίος τους φέρθηκε υποτικά, τις παντρεύτηκε, τις έβαλε σε ένα σπίτι, σε μια φυλακή που δεν ήταν καν χρυσή. Δεν ήταν καν χρυσή φυλακή, δεν ήταν καν χρυσό κλουβί, σε κλουβί που δεν ήταν καν χρυσό μπρούντζινο. Και ταλαιπωρήθηκαν αφάνταστα και ήταν και έπαθαν να ξεφύγουν. Οπότε δεν σημαίνει ότι εάν κάποιος κάνει σχέση με κάποιαν, ότι αυτή η κάποια είναι τυχερή, μπορεί να είναι και εξαιρετικά, από τη λέξη άτυχη, να έχει δώσει πάνω στην πίτα με το μέλι, που λέμε στην Κύπρο. Δίνω πας στην πίτα με το μέλι. Η πίτα με το μέλι είναι ένα κυπριακό έδεσμα που είναι έτσι ένα λεπτό φύλλο πίτα στιγανισμένο που έχει από πάνω μέλι, είναι γλυκό. Άμα δώσεις πας στην πίτα με το μέλι, δηλαδή άμα πατήσεις πάνω στην πίτα με το μέλι, θα γλιστρήσεις και θα πέσεις κάτω, όπως την μπανανόφλουδα. Νομίζω πως έτσι εξηγείται. Δεν ξέρω, οι Κύπροι διορθώστε με, σήμερα δεν ξέρω τίποτα. Δεν ξέρω τίποτα. Δεν είμαι σίγουρη για τις εκφράσεις που χρησιμοποιώ. Λοιπόν, ας μην θεωρούμε ότι αυτά τα κοριτσούδια, ότι είναι, ρε παιδί μου, τυχερά, που τις προσεγγίζει ο κάθε φαλοκράτης, ο οποίος τις εκτιμά λόγω νεότητας ηλικίας και ο οποίος έχει χρησιμοποιήσει στο παρελθόν γυναίκες που ήταν στην ίδια ηλικία μαζί του οι μεγαλύτερες και τις χρησιμοποίησε για εξάσκηση, όπως έλεγε αυτός ο άθλιος τύπος σε εκείνο το βίντεο, σε εκείνο το άθλιο βίντεο, ότι με τις νεαρές τις κοπέλες θα περάσουν ζάχαρη και θα είναι μια χαρά. Όχι, θα ταλαιπωρηθούν οι κακομοίρες και θα βασανιστούν και είναι κρίμα και θυμώνω. Λοιπόν, επίσης επειδή έχω παιδί το οποίο είναι νεαρό, για το κορίτσι μου λέω, για την κόρη μου, η οποία είναι 23 τώρα, Παναγία μου, εύχομαι και απεύχομαι πραγματικά με τίποτα να μην μπλέξει με έναν τέτοιο παλιό χαρακτήρα, με τίποτα. Κι ας την παντρευτεί και ας κάνει οικογένεια μαζί της. Ενώ ακόμη και αν γνωρίσει κάποιον που είναι κάποιος που έχει περιπέξει άλλες γυναίκες, ο οποίος έχει χρησιμοποιήσει άλλες γυναίκες, ο οποίος είναι μισογύνης, ο οποίος είναι σεξιστής, ο οποίος έχει αυτές τις απόψεις οι οποίες δεν έρχονται πιο παλιά, πιο πριν από το μεσαίωνα, και την πλησιάσει και τη δει σοβαρά γιατί είναι νεαρή και είναι μπουμπούκι και θέλει να την παντρευτεί και να κάνει οικογένεια, να μην τη τύχει της κόρης μου κάτι τέτοιο, δεν ξέρω, δεν θα ήθελα με τίποτα. Πραγματικά. Δηλαδή πρέπει λίγο να κατανοήσουμε ότι αυτό που έλεγαν παλιά, άντρας να είναι και ό,τι να είναι, ή γυναίκα να είναι και ό,τι να είναι, ότι το έχουμε μεταφέρει κάποιοι στη σημερινή ζωή, σχέση να είναι και ό,τι να είναι. Όχι ρε παιδιά, σχέση να είναι και ό,τι να είναι. Όχι, γιατί κάποιες σχέσεις είναι εξαιρετικά κουκουπητικές, κάποιες σχέσεις είναι εξαιρετικά ταλαιπωρητικές, κάποιες σχέσεις σου χαλάνε την ψυχική και σωματική σου υγεία. Καλύτερα να μην τις έχεις παρά να τις έχεις. Γι' αυτό είπα ότι όσοι έχουμε μέσα στο μυαλό μας λογισμικό και όσοι νομίζουμε ότι είναι τεράστια αμαρτία ή τεράστιο λάθος ή κάτι ανήθικο να κάνουμε σεξ χωρίς συναίσθημα και να κάνουμε μια σχέση η οποία να έχει κύριο συστατικό το σεξ και όχι τόσο τη συναισθηματικότητα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, να ξεπεράσουμε αυτά τα κολλήματα, ούτως ώστε να μην πέφτουμε κάθε φορά που η φύση μας καλεί
κάθε φορά μας τρώει το τέτοιο μας του ενός και του άλλου, που η λίπητό μας είναι στα ύψη, που οι ορμόνες μας είναι στο Θεό, να μην πέφτουμε στην παγίδα του να δημιουργήσουμε σχέση για να κάνουμε σεξ μέσα στη σχέση, που είναι εντάξει να κάνεις σεξ μέσα στη σχέση και σχέση να είναι και ότι να είναι, τι ωραία έκανα σχέση άρα κάνω σεξ. Απελευθέρωσε τον εαυτό σου, κάνε σεξ και χωρίς σχέση, ούτως ώστε όταν θα κάνει σχέση, να κάνει σχέση επειδή αυτός με τον οποίο κάνει σχέση είναι ένας άνθρωπος αξιόλογος, ταιριαστός και έχετε μια καλή βάση για να δημιουργήσετε μια σχέση. Όχι να κάνει σχέση επειδή, ξαναλέω, οι ορμόνες σου έχουν πάει στο Θεό και έχεις μέσα στο μυαλό σου ότι μόνο οι μπιπ κάνουν σεξ χωρίς συναίσθημα και σεξ χωρίς σχέση. Έτσι, λίγο ξεκαθάρισμα, λίγο. Δεν εισηγούμε με αυτό ότι πρέπει να ξεκινήσουμε να βάζουμε αγγελίες στα διάφορα site που βάζουν αγγελίες για να πουλήσουν αγαθά και να πουν, γεια σας, είμαι η τάδε και είμαι τόσο ετών και έχω αυτά τα προσόντα τα σεξουαλικά και ζητάω να κάνω σεξ. Δεν λέω γι' αυτό, αλλά λέω να είμαστε έτσι λίγο πιο ξεκάθαροι και πιο ειλικρινείς και με τον εαυτό μας και να ξεκαθαρίζουμε πότε είναι σεξουαλική η ανάγκη μας και πότε υπάρχει ουσιαστικό έδαφος για ουσιαστική συναισθηματική σύνδεση. Ξαναλέω, δεν είναι κακό να κάνεις μόνο σεξ. Δεν είναι κακό. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πιο ολοκληρωμένη προσωπικότητα, ο οποίος είναι πιο δουλεμένος ψυχοσυναισθηματικά, ένας άνθρωπος που είναι πιο όριμος ψυχοσυναισθηματικά, μπορεί να διαχειριστεί το κομμάτι αυτό του έντονου ερωτισμού και της έντονης σεξουαλικότητας. Μπορεί να το διαχειριστεί. Δηλαδή, όταν έχει, ρε παιδί μου, επιθυμίες ερωτικές, μπορεί να βρει τρόπους να κατευνάσει την πειρά του που να μην ενέχουν και άλλο πρόσωπο, ενδεχομένως. Μπορεί. Και πρέπει να κάνουμε μία σειρά με βίντεο σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, πρέπει να την κάνουμε. Γιατί σας είπα ότι γνώρισα τη ψυχίατρο στη Λεμεσό που πήγα στο συνέδριο για την μηνόπαυση, η οποία έχει κάποια εξειδίκευση σε θέματα σεξουαλικής υγείας. Τη ζήτησα, είναι η δόκτωρ Κατερίνα Μαυρομάτη, η οποία ζει και εργάζεται στη Λεμεσό. Τη ζήτησα να κάνουμε κάποια βίντεο. Η γυναίκα μου είπε ότι λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων και πολύ βεβαρημένου ωραρίου, ότι δεν μπορεί. Και μου είχε πει και από κοντά όταν γνωριστήκαμε ότι ξέρεις, δεν το έχω εγώ με το φακό όπως το έχεις εσύ. Όπως και να έχει, θα καθίσω εγώ να διαβάσω, να επικαιροποιήσω τις γνώσεις μου. Έχω γνώσεις, αλλά χρειάζονται επικαιροποίηση. Να επικαιροποιήσω τις γνώσεις μου και να κάνουμε μια σειρά από βίντεο σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης εφήβων και ενηλίκων. Να πούμε μερικά πράγματα έτσι καθαρά, έτσι ξεκάθαρα. Να πούμε μερικά πράγματα έξω από τα δόντια, να μάθουμε πώς να διαχειριζόμαστε και το. Πώς το έλεγε ο άλλος ο Βλάκας, σάκο φασολιού, σάκο μπιζελιού, και το τέτοιο μας και το αποτέτοιο μας, ό,τι έχει ο καθένας. Να μάθουμε έτσι να έρθουμε σε επαφή με τη σεξουαλικότητα μας, να έρθουμε σε επαφή με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το σώμα μας, η σεξουαλικότητα μας, η λίμπητό μας, και να δούμε τι θα κάνουμε, ρε παιδί μου, τέλος πάντων, για να μην καταλήγουμε στο να κάνουμε σχέσεις επειδή θέλουμε να κάνουμε σεξ. Και να είναι σχέση να είναι και ό,τι να είναι. Γιατί στην ουσία, αυτός ο τύπος, ο οποίος έκανε το βίντεο που αποδομήσαμε την Κυριακή, στην ουσία αυτό εννοούσε. Αυτό εννοούσε, ότι οι γυναίκες θέλουν να κάνουν σχέση και μάλιστα θέλουν και τον πολυτιμότατο σπόρο των ανδρών, ο οποίος είναι πάρα πολύ πολύτιμος, εξαιρετικά πολύτιμος, θέλουν και τον πολυτιμότατο σπόρο των ανδρών για να κάνουν ένα παιδί να τους φάνε λεφτά. Έτσι, αυτά έχει μέσα στο μυαλό του. Εγώ σας λέω όμως ότι το σκεπτικό του ότι κάποιοι άνθρωποι θέλουν οπωσδήποτε να κάνουν σχέση και κυρίως γυναίκες, ισχύει ότι επειδή μας έχουν βάλει μέσα στο μυαλό μας ότι είναι. Παλιά ήταν μπιπ, ήσουν μπιπ αν έκανες σεξ χωρίς να είσαι παντρεμένη. Στις μέρες μας είσαι μπιπ αν κάνεις σεξ χωρίς να έχεις σχέση. Στο μυαλό ορισμένο, ξαναλέω, όχι στην πραγματικότητα. Στο μυαλό ορισμένο. Οπότε πρέπει να κάνουμε κάποια βίντεο σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, τα οποία να απευθύνονται σε εφήβους και ενήλικες, γιατί και εμείς οι ενήλικες χρειαζόμαστε σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, και να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα και να μάθουμε να διαχειριζόμαστε το τέτοιο μας και το αποτέτοιο μας, ούτως ώστε, ξαναλέω, να μην κάνουμε σχέση για να κάνουμε σεξ. Και μετά να καταλήγουμε στο σχέση να είναι και ό,τι να είναι. Εντάξει. Ελπίζω να μην βρίσκετε τον εαυτό σας σε αυτή την κατηγορία στο παρόν. Είμαι σίγουρη ότι πολλοί από εμάς βρίσκουμε τον εαυτό μας σε αυτή την κατηγορία στο παρελθόν. Αυτό που θέλαμε ήταν σεξ και αυτό που κάναμε ήταν σχέση.
Και επειδή θέλαμε απεγνωσμένα σεξ, κάναμε σχέση με όποιον ήταν διατεθειμένος να κάνει σχέση. Χωρίς να ερευνήσουμε και να μελετήσουμε αν μας κάνει αυτός ο άνθρωπος, αν του κάνουμε, αν ταιριάζουμε, αν είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος, αν έχουμε παρόμοιο σκεπτικό, κουτουλουπού, κουτουλουπού, κουτουλουπού. Έχουμε κάνει πάρα πολλά βίντεο για τα ζευγάρια που είναι ταιριαστά και αυτά που είναι ατέριαστα. Εντάξει. Λοιπόν, θέλω διάβασμα. Πρέπει να κάτσω να διαβάσω. Πρέπει να κάτσω να διαβάσω και γι' αυτό. Να πάρω την ευθύνη. Να κάτσω να διαβάσω και να κάνουμε με βίντεο ψυχοσεξουαλικής διαπαιδαγώγησης εφήβων και ενηλίκων. Λέω εφήβων και ενηλίκων γιατί θα τα φτιάξω τα βίντεο με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορείτε να τα βάλετε να τα ακούσουν και τα έφηβα παιδιά σας. Ενώ να τα δουν. Το έχω στο μυαλό μου, το δουλεύω. Είδατε, σας λέω τις σκέψεις μου, σας λέω τα σχέδιά μου, τα μοιράζομαι μαζί σας. Γιατί ξέρω ότι άμα τα μοιραστώ, θα έχω ένα μεγαλύτερο κίνητρο για να τα εφαρμόσω. Αν και το έχω βάλει στο μυαλό μου, θα το κάνω. Λοιπόν, αυτές είναι οι σκέψεις μου σε σχέση με το βίντεο αυτό που αποδομήσαμε την Κυριακή που μας πέρασε. Ευχαρίστως να διαβάσω και σκέψεις δικές σας. Επίσης, θέλω να πω ότι... αυτό ήθελα να πω. Το ακούτε το Λακκίνι που κάνει... Θες νεράκι, Λακκίνι? Γιατί ο κόσμος θα μας ακούει να κάνει... νομίζω ότι θες νεράκι. Τώρα θα σου βάλω στην επόμενη στάση, θα σου βάλω νερό. Λοιπόν, έχω πει πολλές φορές στα βίντεο που έχουμε κάνει για το πώς διαχειριζόμαστε μια νέα γνωριμία, ότι πρέπει να κάνουμε ερωτήσεις σε ένα καινούριο πρόσωπο που γνωρίζουμε. Ερωτήσεις ούτως ώστε εκείνο το πρόσωπο, είμαστε στα φανάρια τώρα και πάτησα το τέτοιο, γι' αυτό μπορείς να του βάλω το νερό, ώστε εκείνο το πρόσωπο να ξεδιπλώσει τις απόψεις του, να ξεδιπλώσει το σκεπτικό του. Μπράβο Λάκη μου, μπράβο μωρό μου. Πότε θα μάθεις να μιλάς να μου λες μανούλα βάλε μου νερό, πότε θα μάθεις να μιλάς εσύ? Τόσο ήταν, μισή γουλιά. Άρα δεν διψούσες, άρα ήσουν απλώς ενθουσιώδης. Άρα ήσουν όπως αυτούς που θέλουν να κάνουν σεξ και αντί να πάνε να κάνουν σεξ χωρίς ενοχές, κάνουν σχέσεις. Άρα Λάκη. Λοιπόν, στα βίντεο που κάνουμε για το πώς διαχειρίζουμε μια νέα γνωριμία ή φλερτ, έχω πει πολλές φορές ότι κάνουμε ερωτήσεις. Κάνουμε ερωτήσεις για να ξετυλιχθεί ο τρόπος σκέψης του ανθρώπου με τον οποίο φλερτάρουμε. Και στις ερωτήσεις αυτές, κοιτάζουμε να δούμε και τις απόψεις που έχει κάποιος. Δηλαδή, μπορεί να είμαστε μια νεότερη γυναίκα και να θέλουμε να δούμε αν αυτός ο άντρας που έχουμε απέναντί μας, ρε παιδί μου, είναι σεξιστής, αν είναι μισογύνης. Και θα αρχίσουμε να το ρωτάμε, θα τα φτιάχνες με μια μεγαλύτερη? Μπορεί, ξέρω εγώ, να είμαστε στην ίδια ηλικία με αυτό, να είμαστε και 25. Θα τα φτιάχνες με μια 32. Θα τα φτιάχνες με μια που μπορεί να είχε παντρευτεί στο παρελθόν και να έχει ένα παιδί? Αν σου απαντήσει, πω με τίποτα, να συνεκάμει να έπαιρνα την άλλη που να ήταν δεύτερο χέρι από άλλον άντρα, χρησιμοποιημένη. Εκεί σου λέει σεξιστής. Ας σου λέγει όμως, αν ήταν μια κοπέλα με την οποία αγαπιόμασταν και ταιριάζαμε, όπως αγαπούσα αυτή, θα αγαπούσα και το παιδί της. Εκεί θα σου πει, εκεί, αυτή η άποψη δείχνει ότι αν όντως την πιστεύει, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια αλφα πνευματική και ψυχοσυναισθηματική εξέλιξη. Δεν σημαίνει ότι όλες οι απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις θα είναι ειλικρινείς. Δεν το λέω αυτό σε καμία περίπτωση. Πολύ πιθανόν κάποιοι να λένε τις σωστές απαντήσεις προκειμένου να κερδίσουν το σωστό κορίτσι. Όμως, κάνουμε ερωτήσεις και παρατηρούμε συμπεριφορές. Παρατηρούμε πώς συμπεριφέρεται ο άλλος απέναντι σε πρόσωπα του ίδιου φίλου, του αντίθετου φίλου κλπ. Και αυτό ισχύει και για τις γυναίκες. Αυτές είναι οι σκέψεις μου. Παιδί μου, και νερό. Και νερό, τίποτα. Η γλώσσα είναι έξω από ενθουσιασμό, γιατί έχει κατεβεί κάτω στην πόλη, βλέπει πολλά χτίρια, το παιδί από το χωριό, βλέπει πολλά αυτοκίνητα, ναι. Και παιδιά, να μην μιζεριάζουμε και να μην θεωρούμε ότι τελείωσε ο κόσμος αν δεν έχουμε σχέση ή αν ένα φλερτ που κάναμε
δεν έχει καταλήξει όπως το επιθυμούσαμε ή ότι τελείωσε ο χρόνος αν έχουμε μείνει αμάμητοι. Ποτέ δεν ξέρεις τι θα σου συμβεί στην επόμενη στροφή. Δεν τελείωσε ο κόσμος επειδή τελείωσε μια μέρα, τελείωσε μια εβδομάδα, τελείωσε ένας χρόνος. Είπαμε, σύγχρονοι άνθρωποι θα ζήσουμε πάνω από 80 χρόνια. Έχουμε ακόμη. Αγάπη μου, έλα. Σας χαιρετάμε, γεια!